Πάμε στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για τα επιστημιστικά προγράμματα. Α, για το ΚΕΤ λες. Ακριβώς. Για τις σχολές της τεχνικές. ΙΣΑΕΚ. Μπαρδόν. Λοιπόν. Πάμε πάλι. Ιδιωτική σχολή ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης. Πάμε να συστήσουμε τους καλεσμένους μας. Πάμε να συστήσουμε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Αβραάμ, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Νίκος Κριτσοτάκης, Baker Chef, εκπαιδευτής και υπεύθυνος των επιστημιστικών προγραμμάτων του ΚΕΚ ΙΣΑΕΚ του Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν. Τι κάνουν τα προγράμματα αυτά, κύριε Αβραάμ? Να, μια αναδρομή έτσι και να πούμε και για το ΙΣΑΕΚ. Mm. Οι τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου λειτουργούν από το 1950, 73-74 χρόνια. Πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια και κάναμε το ΙΕΚ το λεγόμενο τότε, για να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση. Και το οποίο μετατράπηκε φέτος σε ΙΣΑΕΚ και πάμε εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Έχουμε διάφορα τμήματα που λειτουργούν και ένα από αυτά είναι και το τμήμα μαγειρικής και αρτοποιίας. Είναι δύο επαγγέλματα ουσιαστικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει και κόσμος, σωστά? Ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε, μάλλον όταν ξεκινήσαμε να δούμε τι ειδικότητα θα κάναμε, κάναμε μια έρευνα αγοράς, είδαμε τις ανάγκες. Mm-hmm. Ανάγκες σε τεχνικά χέρια υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχουν, η νεολαία δεν έχει όρεξη, φαίνεται, να κάνει χειρονακτική εργασία. Λοιπόν, ένα από όλα αυτά που λέτε είναι και τα προγράμματα μαγειρικής. Εκεί έχουμε το τμήμα μαγειρικής και τεχνίτη μαγειρικής τέχνης, δηλαδή αρχιμάγειρας που εξελίσσεται στην πορεία, και το εξειδικευμένο τμήμα που είναι της αρτοποιίας, κυρίου Νίκου. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να εφοδιάζουν τους σπουδαστές με γνώσεις που να μπορούν να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και να μπορούν να τα απεξέλθουν σε επαγγελματικές κουζίνες. Είναι αυτές η αρτοποιία, δηλαδή μπορούν να δουλέψουν σε εστιατόρια, μπορούν να δουλέψουν σε ξενοδοχεία σαν μάγειρες και σε... Άρα, κύριε Αβραάμ, και... αυτό που κάνει τα προγράμματα αυτά να ξεχωρίζουν είναι ότι συνδυάζεται η γνώση, η θεωρητική γνώση, με το κομμάτι της πρακτικής άσκησης, που είναι και το πολύ σημαντικό, έτσι. Θεωρούμε τα προγράμματα μας ξεχωρίζουν γιατί δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση. Και οι φοιτητές μας, όλοι οι σπουδαστές εκεί, συνεργάζονται με κορυφαίες εταιρείες που έχουμε και συνεργαζόμαστε σαν σχολές που μας δίνουν και πρακτικές και υλικά. Και επιπλέον είναι οι σύγχρονες, οι υπερσύγχρονες θα έλεγα, εγκαταστάσεις που έχουμε εκεί, που είναι με σύγχρονα μηχανήματα, είναι ένα περιβάλλον πραγματικό, δηλαδή εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες και είναι, θα βγουν στην αγορά και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια μηχανήματα, δεν είναι κάποια μηχανήματα που είναι εκπαιδευτικά. Είναι επαγγελματικά μηχανήματα, δουλεύουν πάνω εκεί, εξοικειώνονται εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό, να βγεις από μια σχολή, από ένα αυτό και να είσαι έτοιμος. Έτσι. Πώς είναι οι φοιτητές τώρα, κύριε Κριτσοτάκη? Δηλαδή, είπε δεν έχουν και πολύ όρεξη με αυτές γενικότερα, οι νεολαίοι. Οι δικοί σας οι φοιτητές πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, η νεολαία, εντάξει, το λόγο που δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα τεχνικά επαγγέλματα δεν θα τον λύσω εγώ, δεν τον ξέρω δηλαδή. Αυτοί που επιλέγουν να μπουν στα τεχνικά επαγγέλματα, δεν θα πω μόνο για το ΙΕΚ, για το ΙΣΑΕΚ, αλλά γενικά. Είναι όπως είπε ο κύριος Αβραάμ, υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Οπότε έχουμε μηδέν ανεργία σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, για τα δικά μας κομμάτια του επιστημισμού λόγω Κρήτης, λόγω ξενοδοχείων, τουρισμού, είναι τόσο μεγάλη ανάγκη που απλά όχι τα άτομα που βγαίνουν από τις σχολές οι δικές μας δεν φτάνουν, αλλά να έρθουν για πολύ την Ελλάδα, έτσι. Εμείς λοιπόν με τους μαθητές μας τι βλέπουμε? Βλέπουμε στην αρχή κάποια παιδιά με κάποιο όραμα, το οποίο έρχονται και είναι λίγο στα χαμένα όταν μπαίνουν μέσα σε ένα επαγγελματικό χώρο. Αλλά αυτό που μας ενθουσιάζει μετά είναι ότι στην πορεία γίνονται ένα με το χώρο και αρχίζουν να μπαίνουν στο κλίμα και να το αγαπάνε ακόμα πριν. Γιατί πριν μπορεί να το είχαν σαν όνειρο. Ναι. Αλλά μετά γίνεται πράξη όλο αυτό το πράγμα. Οπότε εμείς είμαστε στη διαδικασία να τους κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα. Άρα χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ναι, μα εννοείται. Με αυτό θέλουν. Ούτως ή άλλως. Θα χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους, να πατήσουν στα πόδια τους
Γιατί, okay, είναι μια... δεν είναι εύκολη δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Αλλά είναι και μια δημιουργική δουλειά. Mm-hmm. Που μπορεί να ξεχάσεις το δύσκολο κομμάτι της και να ασχοληθείς μόνο με το δημιουργικό μετά. Όπως και όλες τις τεχνικές δουλειές. Ναι, βέβαια. Λογικό είναι αυτό. Τώρα... Και αυτό που τους βοηθάει στην εξοικείωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως με τα εργαστήρια. Mm-hmm. Ότι δουλεύουν, πιάνουν στα χέρια τους υλικό, διαμορφώνουν. Αυτή τη συζήτηση να την έχουμε δημιουργούν. Να καλά, τα δούμε κι εμείς. Θα ήταν καλύτερη. Νομίζω, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση εκεί και να, δείτε, να δείξουμε και τους χώρους, αλλά και τους μαθητές πώς δουλεύουν τους αυτού. Να δείξουμε ότι είναι αυτό που είπε και ο... Και φτιάξετε μετά, ξέρετε. Ο κύριος Κρυτσοτάκης, ότι έρχονται και παθιάζονται μετά από εκεί πέρα. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί δεν είναι στη θεωρία. Δεν σταματάνε στη θεωρία. Δεν είναι, έλα κάτσε, διάβασε και έλα να σε εξετάσουμε. Είναι ότι... Άρα, κύριε Βράμ, εγώ, αν είμαι ένας σπουδαστής του ΙΣΑΕΚ, πώς θα με ωφελήσει λοιπόν αυτή η συνεργασία με το επιμελητήριο? Είναι κάτι που θα σας ρωτούσε οποιοδήποτε. Ναι. Η συνεργασία με το επιμελητήριο, γιατί οι τεχνικές σχολές και το ΙΣΑΕΚ είναι κομμάτι του επιμελητήριου. Βέβαια. Έτσι. Το επιμελητήριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κόλλησα. Ναι, μην ανησυχείτε. Ξεσμού που δικτύω του Ηράκλειου. Ναι. Έτσι. Έχει 25.000 μέλη, που είναι όλοι οι επαγγελματίες, είτε είναι αυτοί εμπόροι, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε εστίασης ή όλα αυτά. Και υπάρχουν οι σχέσεις, γνωρίζουν τα μέλη του επιμελητηρίου το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια οι σχολές. Mm-hmm. Εμπιστεύονται την εκπαίδευση που κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι κάνουμε μια καλή ποιότητα. Και βλέπετε, πριν ξεκινήσει η σεζόν, οι ζητήσεις που υπάρχουν σε προσωπικό μπαίνουν σε λίστα αναμονής. Αναμονής. Και όλοι περιμένουν να τελειώσει το εξάμηνο, να τους πάνε για πρακτική, να τελειώσει. Ουσιαστικά, λοιπόν, οι φοιτητές σας, κύριε Αβραμά, έχουν μπροστά τους εξασφαλισμένη την επαγγελματική αποκατάσταση, σωστά? Έτσι. Ακριβώς. Έχουν εξασφαλισμένη με τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου και πήρε και ένα δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει εκεί που βοηθάει και τους μαθητές αν θέλουν να δώσουν και κάποια βιογραφικά σε κάποιες επιχειρήσεις, το πώς θα συντάξουν το βιογραφικό, το πώς να τους βοηθήσουν, λέτε, να τους ανοίξουν το πώς. Και στο χρηστικό κάνουν, κομμάτι. Και στο χρηστικό, το πώς θα κάνουν την παρουσίασή τους εκεί. Και παράλληλα σας λέω, συνήθως απορροφούνται από τα ίδια τις επιχειρήσεις μέλη του. Δηλαδή, πού μπορούν να απορροφηθούν οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου? Αυτοί μπορούν να απορροφηθούν είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε εστιατόρια, είτε όπου υπάρχει κουζίνα, σε κρατζερόπια, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Μπορούν να βγουν διευθυντές εστίασης, μάνατζερ σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούν να γίνουν εκπαιδευτές μαγείρων. Και μέσα από την εκπαίδευση που γίνεται και το πώς θα δημιουργήσει επιχειρηματικότητα, που σημαίνει ότι τελειώνοντας και αυτή, έχεις και μια εμπειρία. Ακριβώς. Το πώς θα στήσεις και μια δικιά σου επιχείρηση. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Οπότε δηλαδή μπορείς, ας πούμε, έχεις ένα μεγάλο εύρος κάλυμα να... Λοιπόν, να σας ζητήσουμε κάτι. Μείνετε μαζί μας, να συνεχίσουμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε ακόμα. Οπότε μείνετε λίγο μαζί μας, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα επιστημιστικά προγράμματα του ΙΣΑΕΚ, των τεχνικών σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Κύριε Κρυτσοτάκη, σε εσάς θα έρθω. Να μας πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο πολύτιμη δεξιότητα που μαθαίνουν οι σπουδαστές στο πρόγραμμα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει μια συγκεκριμένη δεξιότητα, ένα σύνολο δεξιοτήτων. Επειδή γενικά τα τεχνικά επαγγέλματα, τεχνικά γιατί λόγω τεχνικής, έτσι. Οπότε στην ουσία υπάρχει μια σειρά των πραγμάτων που τα παιδιά μαθαίνουν την πρώτη ύλη, που είναι πολύ σημαντικό, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα. Μετά την τεχνική, τη δημιουργικότητα που βγαίνει από αυτά τα δύο μαζί. Και στο τέλος αυτό που προσπαθούμε να τους περάσουμε είναι την αγάπη που έχουμε εμείς για αυτή τη δουλειά, οι εκπαιδευτές. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Γιατί ειλικρινά, λόγω ότι είναι δημιουργική δουλειά, δεν γίνεται να μην υπάρχει αυτή η αγάπη για το επάγγελμα. Και το μεράκι. Έτσι, το μεράκι, ναι. Όπως θέλει, η διαλέξη είναι στην ουσία. Όλο αυτό. Μεταφράζεται μάλλον το ίδιο σε αυτά τα επαγγέλματα. Οπότε είναι αυτό το σύνολο πραγμάτων για να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν αυτό το κομμάτι της δουλειάς. Άστε. Κύριε Αβράμ, σε εσάς θα έρθουμε. Να μας πείτε λίγο για τη σημασία της διαβίου μάθησης στο ΙΣΑΕΚ του επιμελητηρίου. Η διαβίου μάθηση αποτελεί για μας ακρογωνιαίο λίθος στην φιλοσοφία μας.
θεωρούμε ότι δεν τελειώνει η εκπαίδευση τελειώντας ένα ΙΕΚ ή ένα πανεπιστήμιο. Πρέπει να ακολουθούμε, να παρακολουθούμε και να εξελισσόμαστε όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία. Η τεχνολογία τώρα τρέχει πολύ γρήγορα. Από εκεί πέρα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει και τις τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου, που εκεί έχουμε πάρα πολλά σεμινάρια που μπορούν και παρακολουθούν οι σπουδαστές μας, είτε φοιτούν, είτε και εφόσον τελειώσουν. Α, μια χαρά. Αυτό δηλαδή μπορούν, υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ ακριβώς, του ΙΣΑΕΚ και των τεχνικών σχολών. Το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχει περίπου 120-130 προγράμματα σε σεμινάρια. Βέβαια. Τα οποία από εκεί μπορεί να επιλέξεις οτιδήποτε σεμινάριο θέλεις και να παρακολουθήσεις. Κάνουμε κατά καιρούς διάφορα συνέδρια, έρχονται κάποιοι ομιλητές, διακεκριμένοι σεφ, να μιλήσουν, να τους δείξουν πράγματα και προσπαθούμε δηλαδή συνεχώς να είμαστε μέσα στην μάθηση και στο ψάξιμο της νέας τεχνολογίας και της νέας κουλτούρας, ας πούμε, σε πράγματα από αυτό. Τέλεια. Τάσεις. Ναι, στάσεις. Στάσεις. Η τάση τώρα ποια είναι? Η τάση ποια είναι? Στο κομμάτι της διατροφής γυρνάμε λίγο παλιά. Ναι. Αρχίζουμε και θυμόμαστε λίγο τα παλιά χρόνια που τα ξεχάσαμε με τα μπέργκερ και τα όλα αυτά, τα junk food. Πιο υγιεινή διατροφή. Αυτό στην ουσία είναι. Καλή πρώτη ύλη, φρέσκια πρώτη ύλη και πιο ισορροπημένη διατροφή. Το κομμάτι υλικά της κριτικής διατροφής που εγώ το έχω σημαία κανονικά. Σημαία. Ναι, εννοείται. Εδώ ζούμε. Λοιπόν, κύριε Αβραάμ, και για να κλείσουμε για το τέλος, τι συμβουλές θα δίνατε εσείς σε όσους σκέφτονται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα μαγειρικής, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής? Εγώ αυτό που έχω να πω στα παιδιά που θα σπουδάσουν εκεί, και το λέω πολλές φορές, εκμεταλλευτείτε μας. Ακούστηκε κάπως τώρα αυτό. Εκμεταλλευτείτε μας, μια χαρά. Εκμεταλλευτείτε μας στο έπακρον. Δηλαδή να αγαπήσουν, να αγκαλιάσουν αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι οι παροχές από τους καθηγητές μας είναι αξιοπάροχες. Το υλικό που χρησιμοποιούμε δεν το τσιγκουνευόμαστε. Οπότε δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν, να ασχοληθούν, να βοηθηθούν από τους εκπαιδευτές. Έτσι. Είναι, το έλεγα, και οικογενειακή ατμόσφαιρα εκεί. Έτσι δεν είναι το αυστηρά πρωτόκολλο των σχολών και όλα αυτά. Οπότε να μας εκμεταλλευτούν όσο μπορούν να μάθουν. Τέλει. Να μάθουν και να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερη γνώση μπορούν. Εντάξει, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνωριμία και εμείς βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να σας ξαναδούμε βέβαια στο Σεπτέμβριο. Ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Καλό καλοκαίρι. Μην τα αλλάξετε. Σεπτέμβριο. Με ζήτησε, παιδιά. Βλέπετε. Είπες Οκτώβριο. Σεπτέμβριο. Είπα και εγώ μια κουβέντα. Κάντε το τέλειο Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.